Γεια σου και καλώς ήρθες σε άλλο ένα βίντεο γεμάτο με skincare και καλλυντικά και προϊόντα περιποίησης για μαλλιά, για σώμα, για τα πάντα, γενικά για τα προϊόντα που αγαπάμε. Είναι άλλο ένα βίντεο με άδειες συσκευασίες, άλλο ένα βίντεο με empties, το δεύτερο σε αυτό το κανάλι. Γι' αυτό αν δεν έχεις δει το πρώτο, θα βρεις link στην περιγραφή για να πας να το δεις. Σε αυτή τη σειρά βλέπουμε προϊόντα που δοκίμασα και μου άρεσαν, που δοκίμασα και δεν μου άρεσαν, αλλά επειδή όπως έχω ξαναπεί στο παρελθόν, πολύ δύσκολα θα αφήσω ένα προϊόν χωρίς να το χρησιμοποιήσω καθόλου. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να το τελειώσω εφόσον δεν μου κάνει κακό, γιατί δεν μου αρέσει να πετάω προϊόντα καθόλου, είναι το χειρότερό μου. Οπότε τα περισσότερα θα φτάνω μέχρι το τέλος και έχω μία ολοκληρωμένη άποψη για αυτά. Σε αυτό το βίντεο έχουμε προϊόντα περιποίησης, έχουμε καλλυντικά, foundation, concealer, έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Τα περισσότερα, αν όχι όλα, είναι drugstore, γιατί τέτοια είμαι. Είμαι drugstore queen, μου αρέσουν πάρα πολύ τα drugstore προϊόντα και τα προτιμώ πάντα σε σχέση με ένα αντίστοιχο προϊόν ακριβό, που όμως κάνει την ίδια ακριβώς δουλειά. Να πέσει το intro. Να σου θυμίσω να κάνεις μια εγγραφή στο κανάλι και να πατήσεις και το καμπανάκι για να σου έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβαίνει καινούργιο βίντεο, δηλαδή κάθε Τετάρτη και Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Επίσης μπορείς να με βρεις στο Instagram και στο TikTok, θα στα βάλω εδώ για να τα δεις και θα στα έχω και σε link στην περιγραφή. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Αυτή τη φορά για να μην σε μπερδέψω καθόλου θα το πάμε κατηγοριακά, δηλαδή θα ξεκινήσουμε με καθαριστικά προσώπου, είναι δύο προϊόντα, θα συνεχίσουμε με ενυδατικές κρέμες, θα πάμε σε μάσκες προσώπου, δηλαδή θα πιάσουμε όλο το skincare στην αρχή και μετά θα πάμε σε καλλυντικά, foundation, concealer, μάσκαρα, μολύβια φρυδιών, τι άλλο έχω, ό,τι έχω τέλος πάντων θα είναι σε εκείνη την κατηγορία και για το τέλος έχουμε κάποια προϊόντα σώματος τύπου αφρόλουτρα κτλ. Και θα είναι έτσι ωραία και τακτοποιημένα και στη σειρά έτσι όπως μας αρέσει. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα καθαριστικά προσώπου που είναι δύο και είναι παρόμοια. Και γιατί λέω ότι είναι παρόμοια? Γιατί είναι δύο προϊόντα που έχουν και τα δύο σαν βάση τους τον ενεργό άνθρακα. Συνεπώς είναι δύο προϊόντα που το χρώμα τους είναι μαύρο, που είναι πάρα πολύ μόδα τα τελευταία χρόνια. Όχι ακριβώς μόδα, έχει μπει σε πάρα πολλά προϊόντα και γνώμη μου είναι ότι καλά έκανε και μπήκε, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ τα προϊόντα με τον ενεργό άνθρακα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά, αλλά για να τα πιάσουμε ένα-ένα, θα ξεκινήσουμε με αυτό που είναι της Απιβίτα και είναι το Black Detox Cleansing Jelly. Ένα πάρα πολύ ωραίο τζέλ καθαρισμού, το λάτρεψα, έχω τη μικρή συσκευασία, βγαίνει και σε πιο μεγάλη συσκευασία και σίγουρα θα την πάρω κάποια στιγμή και τη πιο μεγάλη συσκευασία, είναι η τρίτη μικρή συσκευασία που παίρνω. Μου αρέσει πάρα πολύ, καθαρίζει πανεύκολα και το πιο σταθερό και το πιο αδιάβροχο μακιγιάζ και την αδιάβροχη μάσκαρα και όλα. Είναι ειδικό και για καθαρισμό των ματιών που δεν είναι όλα τα προϊόντα, όπως αυτό για παράδειγμα δεν είναι, αλλά αυτό κάνει βαθύ καθαρισμό και στα μάτια, αφαιρεί τα πάντα, αφαιρεί τα σκούρα liner, αφαιρεί ό,τι glitter και να βάλεις στα μάτια σου, με αυτό το σαπουνάκι θα φύγει. Επίσης αφήνει την επιδερμίδα πάρα πολύ καθαρή, να τρίζει από καθαριότητα και τη νιώθεις έτσι φρέσκια και ωραία όταν το χρησιμοποιείς. Όπως είπα, είναι με ενεργό άνθρακα και πρόπολη και σίγουρα στο προτείνω να το δοκιμάσεις, καθώς είναι και ένα οικονομικό προϊόν. Νομίζω ότι η μεγάλη συσκευασία έχει γύρω στα 10 με 12 ευρώ το πολύ, η μικρή συσκευασία έχει γύρω στα 5 ευρώ. Είναι και travel συσκευασία αυτή 50 ml, οπότε βολεύει να την πάρεις και μαζί σου. Δεν ξέρω τι άλλο να σου πω, είναι πάρα πολύ καλό προϊόν και στο προτείνω να το δοκιμάσεις. Και θα του βάλω ένα 10 στα 10. Το αντίστοιχο, ακόμα πιο drugstore gel καθαρισμού είναι αυτό της Bioten. Αν με ρωτάς, μοιάζουν αρκετά αυτά τα δύο προϊόντα. Αυτό είναι λίγο πιο ακριβό, αλλά παραμένει drugstore. Αυτό είναι ακόμα πιο drugstore. Αυτή η συσκευασία των 200 ml έχει 3, 4, 5 ευρώ, κάτι τέτοιο. Νομίζω ούτε καν 5, 3 ή 4 ευρώ. Το μόνο μειονέκτημά του σε σχέση με το προϊόν της Απιβίτα είναι ότι δεν είναι ειδικό για καθαρισμό των ματιών και πέρα από το ότι μπορεί να προκαλέσει μικροτσουξίματα στα μάτια, ακριβώς γιατί δεν είναι σχεδιασμένο για να καθαρίζει τα μάτια, δηλαδή δεν μπορείς να πάρεις και να αρχίσεις να τρίβεις τα μάτια σου με αυτό, γιατί μάλλον θα σε τσούξει λίγο, μέχρι εκεί δεν θα πάτεις κάτι παραπάνω.
αλλά θα δεις ότι δεν θα καθαρίσει και πολύ καλά τις δυνατές μάσκαρα και την κόλλα για τις βλεφαρίδες, ας πούμε, έχω προσέξει ότι δεν την καθαρίζει καλά. Οπότε θα χρησιμοποιήσεις αυτό για το υπόλοιπο πρόσωπο σαν σαπουνάκι καθαρισμού, θα αφαιρέσει foundation και contouring και ό,τι άλλο μπορείς να έχεις στο πρόσωπό σου, και για τα μάτια θα χρησιμοποιήσεις κάποιο μισελέρ ή κάποιο άλλο προϊόν που είναι ειδικό για καθαρισμό των ματιών. Παρ' όλα αυτά, για την τιμή του και για τη δουλειά που είναι σχεδιασμένο να κάνει, δηλαδή να καθαρίζει το υπόλοιπο πρόσωπο, είναι ένα πάρα πολύ αξιόλογο προϊόν. Το χρησιμοποίησα με πάρα πολύ ευχαρίστηση, αφήνει πολύ καθαρή την επιδερμίδα και θα του βάλω ένα 8 στα 10 γιατί έμεινα πάρα πολύ ικανοποιημένη. Κράτα στο μυαλό σου ότι έχει 3 ή 4 ευρώ, έτσι. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ η σειρά της Bioten με τα detox, με την κρέμα νυχτός που σε έχω πρίξει, οπότε δεν θα πλατιάσω πάρα πολύ. Εγώ έχω έρωτα. Με τις μάσκες της detox έχω έρωτα. Γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα προϊόντα detox με τον ενεργό άνθρακα. Και για το λόγο του λιθές έχω μια άδεια συσκευασία εδώ, αλλά θα κρατηθώ και δεν θα μπω στον πειρασμό και δεν θα σου τη δείξω πάλι, γιατί σου το έχω δείξει εκατομμύρια φορές. Ίσως το δείξω πάλι στο επόμενο βίντεο με τα empties, για να υπάρχει ένα κενό ανάμεσά τους. Εγώ τις καταπίνω αυτές τις κρέμες, τις τελειώνω πάρα πολύ γρήγορα. Αν θες να μάθεις για αυτή την κρέμα, να πας να δεις το προηγούμενο βίντεο με τα empties ή ένα από τα περισσότερα βίντεο που μιλάω για προϊόντα, κάπου θα ξεπεταχτεί και αυτό, γιατί το λατρεύω. Παρ' όλα αυτά, για να προχωρήσω σε μια κρέμα που όντως θα σου μιλήσω για αυτήν, είναι αυτή από την L'Oréal, η Triple Active. Μέσα είναι έτσι το βαζάκι της. Είναι κρέμα ημέρας για νανικές επιδερμίδες, συγκεκριμένα είναι για ευαίσθητες ξηρές επιδερμίδες, αλλά έχει και για κανονική επιδερμίδα και για λιπαρή επιδερμίδα. Βγαίνει για όλους τους τύπους δέρματος, για όλους τους τύπους επιδερμίδας. Πολύ ωραία κρεμούλα, ενυδατική, δεν κάνει κάτι το συνταρακτικό, αλλά δεν την παίρνεις και για να κάνει κάτι το συνταρακτικό, απλά να σου δώσει μια ωραία ενυδάτωση το πρωί, με ένα ωραίο πουδρένιο άρωμα. Η ενυδάτωση θα κρατήσει οριακά μέχρι το βράδυ που θα βάλεις την ενυδατική σου της νύχτας. Άμα θέλεις κάτι για πολύ έντονη ενυδάτωση, ίσως πρέπει να πας σε μια άλλη πιο δυνατή ειδική κρέμα. Αυτή είναι μια πολύ απλή κρεμούλα για νεανικές επιδερμίδες. Πολύ ευχάριστη, αλλά μέχρι εκεί. Η τιμή της νομίζω ότι είναι γύρω στα Δεν θυμάμαι, αλλά θα ψάξω να σου πω. A few moments later. Η τιμή της είναι γύρω στα 5 ευρώ. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, ανάλογα από το που θα την πάρεις. Τη βρίσκεις και στα σούπερ μάρκετ, το οποίο είναι καλό. Και σου την προτείνω άμα δεν έχεις πολύ μεγάλες ανάγκες ενυδάτωσης και άμα ψάχνεις έτσι ένα απλό προϊόν για να φρεσκάρεις λίγο την επιδερμίδα σου. Σε αυτό θα βάλω ένα 6 στα 10. Δεν είναι κακή, αλλά δεν είναι και κάτι wow. Προχωράω σε μάσκες προσώπου και συγκεκριμένα ξεκινάω με μία μάσκα ματιών της Απιβίτα, και αυτή είναι με τζίγκο μπιλόμπα και είναι κατά των μαύρων κύκλων και των σακουλών κάτω από τα μάτια και γενικά όλης αυτής της κούρασης που φαίνεται στο βλέμμα μας όταν είμαστε κουρασμένοι ή όταν ξενυχτάμε κτλ. Αν είσαι σαν εμένα, αυτή την κούραση την έχεις μόνιμη στα μάτια, δεν φεύγει ποτέ. Σου έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι έχω πρόβλημα εγώ με μαύρους κύκλους και σακούλες, οπότε τέτοιες μασκούλες δοκιμάζω συχνά. Αυτή είναι μία ok μάσκα, δεν μπορώ να σου πω ότι τρελάθηκα, δεν μπορώ να σου πω ότι δεν μου άρεσε. Είναι πολύ απαλή όταν τη χρησιμοποιείς, είναι ευχάριστη δηλαδή τη στιγμή που τη χρησιμοποιείς. Είναι μία κρεμούλα που μετά την αφαιρείς, δεν είναι κάτι περίεργο ή κάτι που δεν έχεις ξαναδεί. Δεν ξέρω αν θα είχε πιο έντονο αποτέλεσμα άμα τη χρησιμοποιούσα 2 φορές την εβδομάδα, ας πούμε. Εγώ πήρα μία διπλή τέτοια συσκευασία, χρησιμοποίησα ένα φακελάκι την μία εβδομάδα, ένα φακελάκι την άλλη εβδομάδα και δεν μπορώ να σου πω ότι είδα και τεράστια διαφορά. Ίσως έτσι μια πολύ πολύ μικρή διαφορά την επόμενη μέρα ή τις 2 επόμενες μέρες, κάπως έτσι, αλλά όχι κάτι που να ενθουσιάστηκα. Παρ' όλα αυτά, είναι μια ωραία μάσκα ξεκούρασης, πώς να την πω, μια ωραία μάσκα ενυδάτωσης, ας πούμε, για τα μάτια. Είναι πολύ οικονομική, συνήθως έχουν 2 ευρώ τα 2, γιατί σχεδόν πάντα είναι σε προσφορά 1 ευρώ το 1 της Απιβίτα, αλλά η αρχική του τιμή νομίζω πως είναι 4 ευρώ τα 2. Οκ, σε αυτό θα βάλω ένα 6 στα 10. Δεν ξέρω, μπορεί και να το αδικό. Ίσως πρέπει να πάρω τη μεγάλη συσκευασία και να το δοκιμάσω σε βάθος χρόνου, αλλά με τη μία χρήση
Γιατί ρε παιδιά, ξέρετε τι σκέφτομαι. Άμα βγάζεις ένα προϊόν σε συσκευασία τέτοια για μία φορά ή για δύο φορές, ο άλλος αυτή την άποψη θα έχει για το προϊόν. Της μίας φοράς ή των δύο φορών. Δηλαδή, αν ένα προϊόν σου είναι αποτελεσματικό σε βάθος χρόνου, θεωρώ ότι δεν έπρεπε να το δίνεις σε τέτοιες μικρές συσκευασίες. Αλλά ποια είμαι εγώ για να το πω αυτό. Οπότε είναι μια ωραία μασκούλα και σου την προτείνω να τη δοκιμάσεις. Πάρα πολύ γρήγορα θα σου δείξω αυτή τη μάσκα και δεν θα σταθώ καθόλου γιατί την έχω ξαναδείξει πάρα πολλές φορές. Την λατρεύω, δοκίμασέ την και θα καταλάβεις τι σου λέω, 10 στα 10 για πάντα. Είναι της Garnier Skin Active, πάλι με ενεργό άνθρακα, πάλι μαύρο προϊόν. Έχω πάθει μια τρέλα με αυτό. Detox μάσκα, ενυδάτωσης, θα λάμπει η επιδερμίδα σου για μια εβδομάδα και θα με θυμηθείς. Και σε πάω σε μια μάσκα αυτήν από μια εταιρεία που λέγεται Daily Care και είναι μια μάσκα distress και refresh, δηλαδή κατά του στρες της επιδερμίδας και αναζωογονητική, που έχει μέσα αγγούρι και λέει ότι είναι μάσκα peel-off, δηλαδή από αυτές που τις βάζεις και μετά τις τραβάς για να βγούνε. Δεν μου άρεσε αυτό το προϊόν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, απλά δεν θα ήθελα και να το αδικήσω σε περίπτωση που εσένα σου αρέσουν αυτά τα προϊόντα. Τι εννοώ? Εννοώ ότι ήταν πάρα πολύ δυνατή. Δηλαδή έκλαιγα για να τη βγάλω από το πρόσωπό μου. Έκλαιγα. Αλλά κάποια περίοδος υπήρξε που είχε γίνει ο κακός ο χαμός με τις μαύρες μάσκες που ήταν τόσο πολύ δυνατές και τις τραβούσες και πονούσες και ο κόσμος τις αγαπούσε. Άρα ίσως ο κόσμος αγαπάει αυτά τα προϊόντα, απλά εμένα δεν μου αρέσουν. Παιδιά, τι να σας πω, νομίζω αφαίρεσα από το πρόσωπό μου ό,τι μικροτριχίδιο υπήρξε, ό,τι τίποτα, δεν άφησε έλαιο για έλαιο, δεν άφησε τριχάκι για τριχάκι. Πραγματικά είχα πονέσει τόσο πολύ για να τη βγάλω. Κάπως στα μισά σκέφτηκα ότι θα βάλω ζεστό νερό για να φύγει, αλλά είπα όχι, την έβαλες για κάποιο λόγο, πρέπει να αντέξεις μέχρι το τέλος. Με πόνεσε πάρα πολύ, θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να πονάει ένα προϊόν περιποίησης, γνώμη μου είναι αυτό. Οπότε, αν σου αρέσουν τέτοιες peel-off μάσκες τόσο δυνατές ή έψαχνες μία μάσκα peel-off τόσο δυνατή, μπορείς να τη δοκιμάσεις. Δεν ξέρω αν αφαίρεσαι πόρους ή blackheads, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά. Δεν ξέρω αν αφαίρεσαι τέτοια πράγματα. Αφαίρεσαι σίγουρα μικροτριχίδια. Και μπορείς να τη δοκιμάσεις, είναι πάρα πολύ οικονομική, τη βρίσκεις στα περισσότερα online μαγαζιά. Εγώ θα τις βάλω ένα 3 στα 10 για μένα, γιατί εμένα δεν μου άρεσε. Εσένα μπορεί να σου αρέσει. Το επόμενο προϊόν δεν είναι ακριβώς μάσκα προσώπου, αλλά θα κάνουμε ένα πάρα πολύ γρήγορο πέρασμα. Είναι ταινίες αποτρίχωσης προσώπου. Εγώ τις χρησιμοποιώ για μουστάκι και καμιά φορά για τα φρύδια εδώ όταν μαζεύονται πολλά. Καμιά φορά δηλαδή που βαριέμαι λίγο να τα βγάλω και μαζεύονται πολλά. Και στις δείχνω γιατί μου άρεσαν πάρα πολύ. Ήτανε τραγικά οικονομικές. Νομίζω είχαν 2 ευρώ οι δύο συσκευασίες γιατί ήταν μία σε μία δώρο. Μου άρεσαν πάρα πολύ. Δεν μου δημιούργησαν κανέναν ερεθισμό, καμία κοκκινίλα, τίποτα. Πάρα πολύ ωραίες και νομίζω ήταν και αρκετές. Είχε μέσα 20, δηλαδή 20 και 20 άλλες συσκευασίες 40, με 2 ευρώ και κάτι που είχαν και οι δύο μαζί. Είχε μέσα και 4 μαντιλάκια ανωτισμένα με αργανέλαιο για να αφαιρείς το προϊόν, ας πούμε, και να υπουλώνει κάπως την περιοχή. Είναι από την εταιρεία Pearl. Το ροζ χρώμα, γιατί νομίζω έχει και άλλα χρώματα. Άλλες δηλαδή σειρές. Νομίζω με χαμομήλι, δεν θυμάμαι καθόλου. Πάντως το ροζ που δοκίμασα εγώ ήταν πάρα πολύ ωραίο. Το βάζω ένα 8, 9 στα 10, γιατί ήταν μια χαρά για ταινίες προσώπου δηλαδή. Και συνεχίζουμε. Και πάμε στο make-up και στα καλλιτικά. Και θα ξεκινήσω με foundation. Έχω 3 foundation. Το πρώτο είναι αυτό εδώ της Catrice, το HD Liquid Coverage. Πάρα πολύ ωραίο foundation, το καταλατρεύω, έχει 8 ευρώ, πάρτε και θα με θυμηθείς, είναι πάρα πολύ καλλιτικό, έχει διάρκεια, είναι εξαιρετικό drugstore foundation, από τα καλύτερα στην τιμή του, αν όχι το καλύτερο, και εννοείται του βάζω 10 στα 10. Είμαι σίγουρη ότι το ξέρεις, είμαι σίγουρη ότι κάπου έχεις ακούσει το πόσο καλό είναι αυτό το foundation. Αν δεν το έχεις δοκιμάσει, δεν ξέρω τι περιμένεις. Επόμενο είναι της Max Factor, το Miracle Match Foundation, το οποίο είναι λίγο παμβρώμικη στη συσκευασία του, το ξέρω, συγχωρέστε με. Είναι σκουπίδι, μην το ξεχνάμε, είναι άδικη συσκευασία για πέταμα. Λοιπόν, ωραίο foundation, νομίζω ότι λίγο το έχω αδικήσει γιατί δεν ήταν η σωστή απόχρωση και είναι η δεύτερη φορά που παίρνω τη λάθος απόχρωση σε αυτό το foundation. Νομίζω θα σταματήσω να προσπαθώ, δεν θα την βρω ποτέ τη σωστή απόχρωση. Μάλλον δεν βλέπω καλά το χρωματολόγιο του, γιατί και τις δύο φορές το έχω παραγγείλει online. Μάλλον είτε δεν είναι ακριβώς το χρωματολόγιο αυτό που δείχνει σε σχέση με αυτό που σου έρχεται, είτε εγώ κάτι δεν κάνω σωστά, τέλος πάντων.
Οπότε και τις δύο φορές έμεινα λίγο ανικανοποίητη γιατί δεν ήταν το χρώμα που ήθελα. Παρ' όλα αυτά είναι αρκετά καλυπτικό. Το μόνο που έχω να το προσάψω είναι ότι δεν έχει πολύ μεγάλη διάρκεια, δηλαδή κάπου στις 4-5 ώρες εμένα μου έβγαζε λιπαρότητα, αλλά ήταν μια περίοδος που φορούσα και πολύ ενυδατικές κρέμες από κάτω και κάποια έλα γιατί το πρόσωπο μου ήταν στα χάλια του πάρα πολύ ξηρό, οπότε ίσως και εγώ λίγο να το επιβάρυνα αυτό. Δεν ξέρω αν θα το ξαναδοκίμαζα γιατί το δοκίμασα 2 φορές. Θα του βάλω ένα 6 στα 10, αλλά νομίζω ότι αν δεν ήμουν κι εγώ σε αυτή τη φάση με τα έλα και τις πολύ ενυδατικές κρέμες, ίσως να καθόταν και λίγο καλύτερα. Επόμενο foundation είναι αυτό εδώ από την Belle, Super Matte Cover and Makeup. Ωραίο make-up, αυτό εγώ το πήρα από τα Dust & Creams, το λέω γιατί δεν ξέρω αν μπορείς να το βρεις κάπου αλλού σαν εταιρεία την Belle, εγώ από εκεί το είχα πάρει. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι καλό, είναι καλό για νοδικές επιδερμίδες, δεν έχει την τόση πολύ κάλυψη, δεν έχει την τόση πολύ διάρκεια, είναι πάρα πολύ οικονομικό παρόλα αυτά, είναι γύρω στα 6 ευρώ και νομίζω ότι για μια απλή καθημερινή χρήση είναι ένα ωραίο light foundation. Εύκολο φόρετο, έχει 5 ή 6 αποχρώσεις νομίζω, αλλά αυτές τις αποχρώσεις που ταιριάζουν στις περισσότερες επιδερμίδες. Ωραίο foundation για καθημερινή χρήση, για να πηγαίνεις στη δουλειά σου, μια χαρά. Άμα δεν έχει και πολλές απαιτήσεις επιδερμίδα σου, δεν θέλεις πάρα πολύ κάλυψη ή δεν θέλεις ένα foundation που να ενυδατώνει παράλληλα, δεν ξέρω. Ένα απλό foundation θα το πρότεινα στα κορίτσια που κάνουν τα πρώτα τους βήματα με το μακιγιάζ και θέλουν να χρησιμοποιήσουν ένα απλό foundation που να μην κοστίζει και πάρα πολύ. Τέλος πάντων, ένα normal απλό foundation. Όχι το κάτι σπουδαίο, ούτε και κάτι πάρα πολύ κακό. Αυτό είναι αυτό εδώ το προϊόν και του βάζω ένα 5 στα 10 γιατί ακριβώς αυτό είναι, πιάνει τη βάση. Είναι ένα normal προϊόν που δεν είναι καλό, που δεν είναι κακό. Και 2 concealer, ένα είναι αυτό από την εταιρεία Lovely, Liquid Camouflage Conceal and Contour, contour προφανώς γιατί είχε και κάποιες πάρα πολύ σκούρες αποχρώσεις και αυτή την εταιρεία την βρίσκει στα Dust & Cream, αυτά τα είχα πάρει μαζί από τα δύο από τα Dust & Cream. Κοίταξε να δεις τώρα, αυτό το έχω πάρει σε μια πάρα πολύ ανοιχτή απόχρωση, νομίζω ότι έχει στεγνώσει εντελώς, α όχι, να μπορείς να το δεις. Το έχω πάρει σε μια πάρα πολύ ανοιχτή απόχρωση. Οπότε το μόνο που έκανα με αυτό το concealer είναι να δίνω λίγο φως εδώ στην πολύ εσωτερική γωνία. Δεν μπορούσα να το χρησιμοποιήσω για κανονικά σαν concealer γιατί ήταν πάρα πολύ ανοιχτόχρωμο. Δεν είναι καλυπτικό, δεν ξέρω αν έχει διάρκεια. Σίγουρα δεν είναι καλυπτικό. Είναι ένα απλό concealer. Είναι δηλαδή στην ίδια κατηγορία με αυτό εδώ το foundation. Για νεανικές επιδερμίδες που δεν έχουν πολύ μεγάλες απαιτήσεις. Που πιάνει τη βάση, θα του βάλω ένα 5, μέχρι εκεί. Δηλαδή, όχι το κάτι super wow, όχι κάτι πάρα πολύ κακό, δεν μπορώ να πω ότι μπαίνει ιδιαίτερα σε γραμμές και τέτοια, αλλά δεν είναι και πάρα πολύ καλυπτικό. Κατάλαβες λίγο δηλαδή πώς πάει. Ένα πολύ πολύ απλό concealer. Και επίσης σε πάρα πολύ καλή τιμή, 2 ή 3 ευρώ, κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι με 3 ευρώ ή με 4 ευρώ μπορείς να πάρεις ένα πολύ καλό concealer από την Catrice. Αυτό είναι λίγο... Παρ' όλα αυτά, ένα 5 στα 10 και στην ίδια κατηγορία με αυτό εδώ το foundation. Επόμενο προϊόν είναι αυτό εδώ από την Maybelline, το Instant Anti-Age... Anti-Age? Το Instant Anti-Age Eraser. Πάρα πολύ διάσημο concealer και πάρα πολύ αγαπητό concealer, αν και εμένα κάπως με είχε μπερδέψει στην αρχή αυτό το concealer, μέχρι που βρήκα πώς με βολεύει να το χρησιμοποιώ. Τι εννοώ? Εννοώ ότι σαν concealer δεν με βόλεψε ποτέ. Σκοτώστε με, τι να κάνω, ξέρω ότι όλοι το αγαπάτε πάρα πολύ αυτό το προϊόν, εμένα δεν με βόλεψε σαν concealer και για καιρό δεν το χρησιμοποιούσα, δηλαδή το είχα ένα μήνα αφημένο και είπα ότι okay, δεν με βολεύει, το αφήνω, δεν το χρησιμοποιώ, αλλά όπως είπα και στην αρχή του βίντεο δεν μου αρέσει να πετάω προϊόντα και να τα χαραμίζω, οπότε έκανα μια προσπάθεια και ανακάλυψα ότι με βολεύει περισσότερο σαν τύπου foundation. Δηλαδή για τις ημέρες που δεν ήθελα να κάνω ένα full μακιγιάζ, να βάλω foundation, να βάλω δεν ξέρω κι εγώ τι της Παναγιάς στα μάτια που με πιάνει ώρες-ώρες, το ξέρεις, και ήθελα να κάνω ένα πολύ απλό μακιγιάζ του 5 λεπτού και να φύγω από το σπίτι, αυτό μου έλυνε τα χέρια. Σου έχω κάνει και ένα βίντεο, θα στο βάλω κάτω στην περιγραφή, πώς μπορείς να κάνεις μακιγιάζ με 4 προϊόντα και αυτό ήταν αυτό που χρησιμοποίησα για concealer και foundation μαζί, ας πούμε. Θεωρώ ότι για τέτοια χρήση είναι καταπληκτικό, αλλά μόνο για concealer δεν μπορώ να πω ότι τρελάθηκα.
πλέον είμαι μόνο εγώ, γιατί όλοι οι υπόλοιποι τρελαίνεστε. Αλλά η δικιά μου άποψη είναι αυτή. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι το μόνο που έχω βρει που να με βολεύει τόσο πολύ να κάνει διπλή δουλειά, concealer foundation, θα του βάλω ένα 7, 8 στα 10. 7 ή 8, διάλεξε. Θα του βάλω ένα 7 στα 10. Έχω δοκιμάσει και καλύτερα concealer. Συγγνώμη. Γενικά αγαπώ τα προϊόντα της Maybelline, αυτό λίγο με μπέρδεψε. Αυτό μόνο. Αυτό. Αλλά ξέρω ότι όλοι οι υπόλοιποι τρελαίνεστε, οπότε μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Πάμε σε μάσκαρα. Έχω 3 μάσκαρες, δεν ξέρω. Αυτό θα μείνει για πάντα ένα μυστήριο, δεν έχει καταφέρει ποτέ κανείς να το λύσει. Λοιπόν, μιας και έλεγα πόσο πολύ αγαπώ τα προϊόντα της Maybelline, θα πάω σε αυτήν εδώ τη μάσκαρα, την Lash Sensational από τη Maybelline. Την υπερλατρεύω, έχω τελειώσει 2-3 δεν ξέρω πόσα μπουκαλάκια, πιστεύω θα τελειώσω κι άλλα, μου αρέσει πάρα πολύ, θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή μάσκαρα, μου αρέσει το βρουτσάκι της που είναι από τη μία πιο ψηλό, από την άλλη πιο κοντό. Θεωρώ ότι δίνει εξαιρετικό σχήμα στις βλεφαρίδες. Τις βάζω 9 στα 10, μου αρέσει πάρα πολύ και θα την ξαναπάρω και θα την ξαναπάρω και είναι και πάρα πολύ οικονομική. Νομίζω έχει 8-9 ευρώ, κάτι τέτοιο. Και έχει και την ίδια με τη μαύρη τη γραμμή για πιο έντονη μαύρη απόδοση, ας πούμε, ακόμα πιο μαύρη μάσκαρα. Και γενικά, στην προτείνω να τη δοκιμάσεις, είναι μια πάρα πολύ αξιόλογη και value for money μάσκαρα. Τώρα, έχω 2 προϊόντα από την Essence. 2 μάσκαρες, η μία είναι η Get Big Lashes, είναι αυτή εδώ, και η άλλη είναι η You Better Work, από τη σειρά You Better Work. Αυτή είναι και αδιάβροχη και στις δείχνω μαζί γιατί θέλω λίγο να τις συγκρίνουμε, γιατί είναι 2 μάσκαρες πάρα πολύ κοντά στην τιμή. Αυτή νομίζω έχει 3,5 ευρώ και αυτή έχει 3 ευρώ. Από τις 2, εγώ σου προτείνω σίγουρα αυτήν και σαν αποτέλεσμα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα και είναι και αδιάβροχη και γενικά θεωρώ ότι είναι της νέας τεχνολογίας μάσκαρα, δεν ξέρω πώς να το πω, ενώ αυτή μου κάνει λίγο παλιακή. Τώρα θα μου πεις τι είπα να πει παλιακή μάσκαρα. Μου κάνει λίγα κομπάκια, μου κάνει λίγο αυτό το βουρτσάκι, το χοντρό, το παλιακό, το δεν ξέρω, δεν έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένη. Οκ, για κάθε μέρα, οκ, αλλά δεν τρελάθηκα ρε παιδί μου, θα της βάλω ένα 5 στα 10, αντίθετα σε αυτήν εδώ, επίσης δεν είναι αγαπημένη μου μάσκαρα, αλλά σίγουρα δεν είναι και μια κακή μάσκαρα. Για κάθε μέρα, ό,τι πρέπει, της βάζω ένα 7 στα 10, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή και η τιμή της, δηλαδή αν αυτή η μάσκαρα είχε 20 ευρώ δεν θα λέγαμε τώρα τα ίδια, αλλά για τα 3,5 ευρώ που έχει θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή μάσκαρα για 3,5 ευρώ και στην προτείνω να την δοκιμάσεις, γιατί όχι, έχει και αυτή γυριστό βουρτσάκι που επίσης μου αρέσει και με βολεύει. Και είναι πολύ πιθανό να την ξαναπάρω κιόλας, γιατί για κάθε μέρα είναι ό,τι πρέπει. Και έχουμε και ένα μολύβι για τα φρύδια και ένα eyeliner. Θα πάω πρώτα στο eyeliner που είναι το Super Fine Eyeliner Pen από την Essence. Ανάθεμα κι αν φαίνεται τίποτα μετά από τόσο καιρό που το έχω. Αλλά ένα πάρα πολύ ωραίο eyeliner, μου άρεσε πάρα πολύ, το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Έχει 3 ευρώ, οπότε ξεκινάμε πάρα πολύ καλά. Είναι από αυτά που έχουν μαλακό βουρτσάκι, πιστεύεις θα γράφει και θα λερωθώ. Τέλος πάντων, χαλάλι σας, από αυτά που έχουν. Καλό, μήπως αυτή να μην την πετάξω, γράφει τέλεια. Αυτή μπορεί και να μην είναι άργη συσκευασία και μπορεί απλά να έχει κάτσει λίγο το μελάνι. Τέλος πάντων, μιας που το ανοίξαμε το θέμα, να σου πω ότι είναι από αυτές που ναι, μεν είναι στυλό, αλλά είναι το μαλακό το βουρτσάκι του στυλό. Μου άρεσε πάρα πολύ. Χαίρομαι που δεν έχει τελειώσει ακόμα. Του βάζω ένα 7 στα 10, γιατί έχει μια πάρα πολύ ωραία τιμή να το συνοδεύει και αξίζει να το δοκιμάσεις, γιατί για 3 ευρώ είναι ένα πάρα πολύ ok eyeliner. Δεν έχει την καλύτερη διάρκεια, ούτε έχει το πιο έντονο μαύρο, αλλά μην τα θέλουμε και όλα δικά μας, παιδιά. 3 ευρώ, έτσι. Οπότε, ναι, αυτό σας το προτείνω. Και το μολυβάκι για τα φρύδια από την Catrice είναι το Catrice Slimmatic Ultra Precise Brow Pencil. Δεν το θυμόμουν ολόκληρο, ήθελα να το δω. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο μολυβάκι και αυτό, 3-4 ευρώ, πολύ μαλακό. Δεν μου άρεσε καθόλου το ότι τελείωσε πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή τύπου τελείωσε στις 3 φορές που το χρησιμοποίησα. Και γι' αυτό το λόγο δεν θα το ξαναέπαιρνα. Από την άλλη, με έχει βολέψει πάρα πολύ αυτό το σπούλι που έχει από την άλλη πλευρά το βουρτσάκι. Οπότε σίγουρα δεν την πετάω τη συσκευασία, την κρατάω γιατί με έχει βολέψει αυτό το βουρτσάκι. Αλλά το προϊόν, το μολύβι, θεωρώ ότι τελείωσε πάρα πολύ γρήγορα. Γενικά μου αρέσουν τα μαλακά μολύβια για τα φρύδια, αλλά αυτό παρά ήτανε μαλακό. Δηλαδή, για να κάνω το ένα μου φρύδι, έπρεπε να γυρίσω τη μύτη να τη βγάλω 5 φορές. Γιατί με το που ακουμπούσε, τελείωνε, έλειωνε. Θεωρώ ότι δεν άξιζε, παρόλο που ήταν τόσο φθηνή.
4 ευρώ για 3 φορές που φτιάχνεις τα φρύδια σου σίγουρα δεν αξίζει. Κατάλαβες, μπορείς να πάρεις ένα προϊόν με 8 ευρώ και να φτιάξεις τα φρύδια σου 40 φορές, που λέει ο λόγος, αλλά ναι. Τώρα εσύ ό,τι νομίζεις θα κάνεις, αλλά τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάρα πολύ καλό φρουτσάκι. Αυτή είναι η άλλη αλήθεια. Οπότε θα του βάλω ένα 6 στα 10 και ό,τι νομίζεις κάνε ρε παιδί μου. Τελειώσαμε και από τα καλλιτικά και πάμε στα προϊόντα ντουζ και μπάνιου. Ένα είναι αυτό εδώ το αφρόλουτρο από την Palmolive, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ γιατί λατρεύω τη μυρωδιά του, τη μυρωδιά της ελιάς. Αλήθεια, δεν τη χορταίνω πάρα πολύ. Γενικά θεωρώ ότι τα Palmolive είναι πάρα πολύ καλά αφρόλουτρα έτσι κι αλλιώς, γιατί έχουν αυτό το κρεμόδες, το κρεμό τέτοιο, την κρεμοτέτοια σύσταση ας πούμε. Και εμένα αυτά είναι τα αγαπημένα μου συνήθως, όχι τα gel, αυτά εδώ, τα κρεμένια. Οπότε μου αρέσουν τα Palmolive και από όλα τα Palmolive νομίζω ότι αυτό πλέον είναι το αγαπημένο μου, γιατί έχει συγκλονιστική μυρωδιά. Είναι αυτό που βγαίνεις και για κάμποσες ώρες μυρίζεις το αφρόλουτρο, που το εκτιμώ γιατί δεν συμβαίνει σε όλα τα αφρόλουτρα. Και σίγουρα στο προτείνω, το βρίσκεις παντού, όποια πέτρα και να σηκώσεις Palmolive θα βρεις. Μα στο σούπερ μάρκετ, μα σε καταστήματα με προϊόντα, μα οπουδήποτε. Είναι και καλή τιμή του, νομίζω γύρω στα 3-4 ευρώ, οπότε σίγουρα αξίζει να το δοκιμάσεις. Του βάζω ένα 7-8 στα 10. 8 στα 10. 8 στα 10 γιατί έχει ωραία μυρωδιά, αλλά οκ, είναι ένα απλό αφρόλουτρο, κατάλαβες τι σου λέω. Και το τελευταίο προϊόν για σήμερα είναι αυτό εδώ το σαμπουάν, το οποίο το δοκίμασα πρώτη φορά από την Garnier Botanic Therapy με avocado oil και sea butter. Οκ, μια χαρά. Είναι κάποια προϊόντα ρε παιδιά που δεν έχω κάτι να σας πω, γιατί είναι πραγματικά η βάση ας πούμε. Είναι ότι είναι ένα καλό σαμπουάν που καθαρίζει τα μαλλιά. Οκ, δεν έκανε κάτι άλλο που να τρελαθώ, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι και ένα κακό προϊόν, γιατί αυτό που πρέπει να κάνει το κάνει. Καθαρίζει τα μαλλιά, τα αφήνει αξιοπρεπή, οπότε είναι κάποια τέτοια προϊόντα που δεν μπορώ να σου πω και πολλά, γιατί δεν κάνει κάτι ιδιαίτερο αυτό το σαμπουάν. Αυτό το προϊόν δηλαδή, ανάλογα το προϊόν. Έτσι είναι και αυτό εδώ. Ένα οκ, σαμπουάν. Δεν θα σε απογοητεύσει, αλλά δεν θα το λατρέψεις κιόλας. Και θα του βάλω ένα 5 στα 10, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σου άρεσε, μην ξεχάσεις να πατήσεις ένα like, μην ξεχάσεις να κάνεις μία εγγραφή στο κανάλι και να πατήσεις και το καμπανάκι για να σου έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο βίντεο, δηλαδή κάθε Τετάρτη και Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Ακόμα μπορείς να πας να με ακολουθήσεις στο Instagram και στο TikTok, θα στα βάλω εδώ για να τα δεις. Σε ευχαριστώ που μ' άφησες να γίνω η παρέα σου, έστω και για αυτή τη λίγη ώρα. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο και ως τότε σου στέλνω ένα γλυκό φιλί. No.